Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σε κλίμα έντασης, αντεκκλήσεων και με την πολιτική βεβαιότητα να είναι βασικό χαρακτηριστικό των εξελίξεων, συζητείται σε επιτροπές της Βουλής το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πρώτα προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να ψηφιστούν για να υλοποιηθεί το πρώτο σκέλος της συμφωνίας με τους εταίρους. Πρόκειται πιθανότατα για το κρισιμότερο νομοσχέδιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς θα καθορίσει την πορεία της χώρας. Το νομοσχέδιο έρχεται σε δύο άρθρα και η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να ξεκινήσει μετά τσεκ το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία θα γίνει πιθανόν μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με ομάδα άνω των 35 βουλευτών από το κυβερνών κόμμα να διαμηνύουν πως δεν θα την ψηφίσουν. Οι εξελίξεις όμως είναι ραγδαίες, καθώς πριν από λίγο δημοσιοποίησε την παρέτησή της, διαφωνώντας με τη συμφωνία η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη. Πάμε στον Σπύρο Δημητρέλη να μας ενημερώσει. Σπύρο. Παναγιώτη, μία ακόμη απώλεια για τον κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς πριν από λίγο η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών αρμόδια για τα έσοδα, έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή που είχε στείλει από τη Δευτέρα το πρωί στον Πρωθυπουργό, με την οποία ουσιαστικά έθετε την παρέτησή της στη διάθεσή του. Λοιπόν, η κυρία Βαλαβάνη αναφέρει στην επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό ότι η τακτική των γνωστών κυρίαρχων κύκλων στη Γερμανία είναι ο πλήρης εξευτελισμός της κυβέρνησης και της χώρας. Επισημαίνει επίσης ότι η λύση που επιβάλλεται σήμερα με τόσο καταθλιπτικό τρόπο δεν είναι λύση βιώσιμη, καθώς και ότι η συμφωνία αυτή οδηγεί σε ολοκλήρωση της καταστροφής, με ό,τι εθνικό νόμισμα έχει απομείνει να κατευθύνεται στους έξω εισαγωγικά, στους ξένους δηλαδή, για την αποπληρωμή ενός χρέους που δεν αποπληρώνεται στους αιώνες των αιώνων. Καταλήγει ότι εφόσον επιστρέψει, είχε σταλεί τη Δευτέρα το πρωί να επαναλάβουμε, Παναγιώτη, ότι εφόσον επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες με δεσμεύσεις που απευχόμαστε όλοι, είναι αδύνατον να συνεχίσει να είναι μέλος της κυβέρνησης. Βαριά λόγια, μια ξεκάθαρη πολιτική διαφοροποίηση φεύγει από την κυβέρνηση, κυρία Βαλαβάνη, Παναγιώτη. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται να παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φανεί αυτό πολύ σύντομα. Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικό, να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι βουλευτής. Εχθές το βράδυ ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Γκούμας συνάντησε την κυρία Βαλαβάνη, προσπάθησε να τσεκμεύσει, δεν του είπε κάτι για την παραίτησή της. Πάμε να δούμε την προσπάθεια που έκανε ο συνάδελφος και τι του είπε η κυρία Βαλαβάνη. Καλησπέρα. Τίθεται θέμα παρέτησής σας, να μας πείτε δύο λόγια αν έχετε την καλοσύνη. Τίθεται θέμα παρέτησής σας. Σας ευχαριστώ Μόνο αυτό πολύ. Μπορείτε να μας πείτε αν τίθεται. Υπάρχουν 30 άτομα πολύ. Αυτή τη στιγμή τα οποία λένε όχι, συντάσσεστε μαζί τους. Μα δεν έχετε κάτι να μας πείτε τώρα, ο κόσμος θέλει να μάθει κάποια πράγματα από εσάς. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Θα πρόκειται να παραιτηθείτε, μόνο αυτό να μας πείτε. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, δεν απάντησε. Από τη Δευτέρα όμως είχε στείλει την επιστολή η κυρία Βαλαβάνη.